Συζητάμε σήμερα για την κύρωση ενός πρωτοκόλλου επανεισδοχής. Και συμβαίνει αυτό. Αντί να συζητάμε για τις καθημερινές τραγωδίες στις θάλασσές μας και όχι μόνο σαν την πρόσφατη τραγωδία στα βράχια των Κυθύρων. Οι τραγωδίες αυτές αποτελούν έναν ακόμη κρίκο στην αλυσίδα που έχει μετατρέψει τα νερά του Αιγαίου σε νεκροταφείο ξεριζωμένων ανθρώπων που προσπαθούν να ξεφύγουν από τους συμπεριαλιστικούς πολέμους των Ηνωμένων Πολιτείων της Αμερικής, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να γλιτώσουν από την εξαθλίωση στις χώρες τους. Οι ευθύνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλων των ελληνικών κυβερνήσεων, όπως της σημερινής Νέας Δημοκρατίας, αποδεικνύονται για μια ακόμη φορά τεράστιες. Τα καθημερινά σχεδόν ναυάγια είναι το αποτέλεσμα αυτού του άθλιου και απάνθρωπου ευρωενωσιακού πλαισίου, όπως του κανονισμού του Δοβλίνου, του νέου συμφώνου για τη μετανάστευση και το άσυλο που εφαρμόζεται σταδιακά και εντείνει την καταστολή στα σύνορα για τους αιτούντες άσυλο με τη συνδρομή της Frontex. Σημαντικό επιβαρυντικό ρόλο σε όλες αυτές τις τραγικές εξελίξεις έχει και η κοινή δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας του 2016. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, όσον αφορά την κύρωση του πρωτοκόλλου μεταξύ της κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της κυβέρνησης της Μολδαβίας. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας από θέσης αρχής καταψηφίζει την υποσυζήτηση συμφωνία επανεισδοχής μεταξύ Ελλάδας-Μολδαβίας. Δεν είναι τίποτε περισσότερο από την εφαρμογή της αντιμεταναστευτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και των ελληνικών κυβερνήσεων. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας έχει μια ριζικά διαφορετική στάση απέναντι στο μεταναστευτικό και προσφυγικό πρόβλημα. Θεωρούμε ότι είναι ένα πρόβλημα καθαρά ταξικό και οφείλεται σε συγκεκριμένες και ταυτόσιμες αιτίες. Οι πρόσφυγες και οι μετανάστες δεν είναι κάποια νομαδική περιφερόμενη ομάδα ανθρώπων ανά την Ιφίλιο, που ενέσκυψε στα ευγενή εντός εισαγωγικών ευρωνοσιακά σύνορα. Είναι βασανισμένες τραγικές ανθρώπινες υπάρξεις που τις δημιούργησε η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ΝΑΤΟ, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, οι υπεριαλιστικές χώρες με τους υπεριαλιστικούς πολέμους που έκαναν και συνεχίζουν να κάνουν. Αφγανιστάν, Ιράκ, Λιβύη, Συρία, Ιουγκοσλαβία, Ουκρανία, Σομαλία, Παλαιστίνη. Ο κατάλογος τέλος δεν έχει. Τους ξερίζωσε και τους καταδιώκει η φτώχεια, η εξαθλίωση που έχουν καταδικάσει τους εργαζόμενους οι ξένοι αλλά και οι ντόπιοι καπιταλιστές σε χώρες όπως είναι το Μπαγκλατές, το Πακιστάν αλλά και σε πολλές άλλες χώρες της Αφρικής και της Ασίας. Αυτού του είδους οι συμφωνίες αποτελούν κομμάτι του παζαριού μεταξύ των υπεριαλιστικών κρατών, αφού ξεριζώσουν με τις επεμβάσεις εκατομμύρια κόσμο από τις χώρες τους, στη συνέχεια τι κάνουν, παζαρεύουν δήθεν περίλυποι πόσους και ποιους θα πάρουν ανάλογα με τις ανάγκες τους για φτηνό εργατικό δυναμικό. Το είδαμε αυτό να συμβαίνει και στη Γερμανία. Η ευαισθησία τους για τους Σύριους πρόσφυγες εξαντλήθηκε μόλις κάλυψε τις ανάγκες των βιομηχανιών της. Ανάγκες που προδιέγραψε ξεδιάντροπα και δημόσια ο εκεί πρόεδρος των Γερμανών βιομηχάνων. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση υπέγραψε τη συμφωνία αυτή με τη Μολδαβία το 2007. Έρχεται σήμερα με τη μορφή πρωτοκόλλου για τα τεχνικά ζητήματα εφαρμογής τους ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Μολδαβία, τα οποία βέβαια είναι σχεδόν πανομοιότυπα με τις ήδη υπογεγραμμένες αντίστοιχες συμφωνίες και με άλλα κράτη. Κατά την άποψή μας, η χρονική συγκυρία που φέρνεται αυτή τη συμφωνία για ψήφιση δεν είναι τυχαία. Παρουσιάζεται η υπογραφή της δήθεν
σαν μια εκκρεμότητα. Στην πραγματικότητα όμως τη φέρνετε σε μια περίοδο που οι εξελίξεις στην εγκύτατη περιοχή αυτής της χώρας είναι ραγδαίες. Το 60% των συνόρων της είναι σύνορα με την Ουκρανία, στο έδαφος της οποίας αναμετριούνται σήμερα ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση με τη Ρωσία, όπου κόσμος πεθαίνει, κόσμος ξεσπιτώνεται και ξεριζώνεται. Τη φέρνετε σε μια περίοδο που το προσφυγικό μεταναστευτικό βρίσκεται στο επίκεντρο της συζήτησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε μια περίοδο όπου εκατοντάδες χιλιάδες απελπισμένων ανθρώπων βρίσκονται εγκλωβισμένοι στην περίμετρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως στην Τουρκία, προερχόμενοι από Ιράκ, Αφγανιστάν, Σερβία, Αφρική, Μέση Ανατολή, εκεί δηλαδή που δρούν οι σύμμαχοι της κυβέρνησης. Ανάμεσά τους και πολλά μικρά παιδιά, θύματα των ίδιων ανταγωνισμών που τους ξερίζωσαν από τις πατρίδες τους. Η υποκρισία όλων σας, τώρα που η όξυνση των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών και επεμβάσεων μεγαλώνει και είναι δεδομένο ότι θα φέρει νέα κύματα κατατρεγμένων, καθημερινά κλιμακώνεται. Σαν αθώοι του αίματος, κάνετε όλοι πως δεν γνωρίζετε ότι η απελπισία εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο, η βάρβαρη και η πολύμορφη καπιταλιστική εκμετάλλευση είναι αυτή που τους πρόκειται να εγκαταλείψουν κάθε χρόνο με κάθε τρόπο τις χώρες τους, διακινδυνεύοντας ακόμη και τη ζωή τους. Φυσικά και η κυβέρνηση το γνωρίζει. Φυσικά και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ συμφωνούν και στηρίζουν αυτές τις επιλογές. Γι' αυτό λαμβάνονται και αυτά τα μέτρα, για να αντιμετωπιστεί όπως βαφτίζεται η απειλή. Απειλή ονομάζεται τα εκατομμύρια των ξεριζωμένων. Αυτόν που κοινικά υπολογίζεται ότι θα αυξηθούν τα επόμενα χρόνια εξαιτίας αυτών των ανταγωνισμών που οξύνονται σε κάθε μορφιά, σε κάθε γωνιά του χάρτη, αλλά και της φτώχειας των κλιματικών μεταβολών και λοιπά. Όπως και να ονομαστούν παράτυποι, παράνομοι, λαθρομετανάστες, είναι δεδομένο ότι η φύση του ζητήματος δεν αλλάζει. Η αιτία της μετανάστευσης είναι η ίδια με την αιτία της προσφυγιάς. Αυτός που βομβαρδίζει είναι αυτός που φτιάχνει και τους δουλέμπορους. Είναι αυτός που πνίγει τους πρόσφυγες, τα γυναικόπαιδα στη θάλασσα, δημιουργεί τους ανέργους, μειώνει τα μεροκάματα, διακινεί τα ναρκωτικά, κάνει εμπόριο γυναικών, φτιάχνει τους βομβιστές και το όνομά του είναι κοινό και διεθνές. Σε όλα αυτά συμμετέχετε όλοι σας. Συμμετέχετε γιατί στηρίζετε και υποστηρίζετε πολύτροπα τις εγκληματικές νατοικές ορδές. Στηρίζετε την πολιτική των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είτε αυτοί προετοιμάζονται για επεμβάσεις ασκούμενοι, είτε ήδη δρούν σε διάφορες περιοχές του κόσμου. Αφήστε λοιπόν κατά μέρος τη λύπη σας. Είναι κάλπικη. Ο λαός μας το γνωρίζει και είναι παρήγορο το γεγονός ότι πληθαίνουν καθημερινά τα δείγματα της αντίθεσής του απέναντι στην πολιτική σας. Όπως προανέφερα, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας καταψηφίζει και αυτή τη συμφωνία. Σας ευχαριστώ.